πάω, πάω να πάρω τα πράγματά μου την καρδά. Μία φορά θα πάει να πάρει ο κουβέντα για την καρδά. Όλα εντάξει, παιδιά. Εγώ. Ελάτε, μην περπατάμε στον δρόμο. Το παιδί είναι. Μάλλον ο πιστευμονιά το παιδί είναι καλά. Από εκεί και πέρα τώρα, όταν θα μπορέσει να μιλήσει, θα μιλήσει μοναχό του. Εμείς δεν αφήσαμε κανένα παιδί στον δρόμο γιατί μας ακούσαμε ότι το αφήσαμε σε δάση και τέτοια. Το παιδί διέφυγε για ένα λεπτό από την προσοχή μας, κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Εμείς φωνάξαμε την αστυνομία, εμείς φωνάξαμε το χαμόγελο του παιδιού, εμείς ζήτησαμε ελικόπτερο και δεν μας το δώσανε. Είχαμε τους διασώστες, είχαμε τα ΕΜΑΚ, είχαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν οι φίλοι μας και τους ευχαριστούμε. Ότι είχαμε μαζευτεί 200 άνθρωποι. Ήμασταν 200 άνθρωποι εκεί. Και είχατε περάσει από το σημείο. Μαζευτήκανε αυτοκίνητα που τρέχουν σε αγώνες σε βουνά, περάσαν από εκεί 20 φορές και το παιδί δεν βρέθηκε. Πώς εξηγείτε. Πώς έγινε τώρα αυτό το περιστατικό, πώς έφυγε από τα χέρια σας, από την προσοχή σας. Έφυγε της προσοχής μας για ένα λεπτάκι, τα άφησα στον άντρα μου το παιδί και πήγα ρολέκι μέσα στην κουζίνα. Αμέσως αρχίσαμε να το ψάχνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τη βρούμε πουθενά. Μετά από μερικά λεπτά πήραμε την αστυνομία, το χαμόγελο του παιδί, τους διασώστες. Μου είχαν μαζευτεί πάνω από 200. Έχετε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτούς που λένε περίεργες. Έδωσαν καταγγελία για εξαφάνιση, έδωσαν πλήρη περιγραφή των ρούχων κοριτσιού. Η αστυνομία αμέσως κινητοποίησε την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, τον Ερυθρό Σταυρό. Μαζεύτηκαν 200 άτομα και όργωσαν όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Γιατί το λέω αυτό. Αποκλείεται το κορίτσι να έφυγε από το σπίτι και να κινήθηκε μόνο του 4 χιλιόμετρα και να βρέθηκε στο σημείο που το βρήκαν. Και 4 σκυλιά, 2 το ίδιο βράδυ και 2 την άλλη το πρωί. Εκεί είμαστε. Βρέθηκαν και σκυλιά που έψαχναν. Τι σημαίνει αυτό. Κάποιος το πήρε και πήγε και το άφησε στο σημείο εκείνο. Διότι στο σημείο που βρέθηκε, επαναλαμβάνω, είχαν περάσει 200 άτομα 20 φορές. Αποκλείεται το κορίτσι να περπάταγε και να μην το είχαν δει 200 άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι, είναι κρατικοί παράγοντες που έψαξαν να βρουν αυτό το κορίτσι. Άρα κάποιος το πήρε και κάποιος πήγε και το άφησε εκεί. Τώρα. Μάλλον η δημοσιότητα μπορεί να βοήθησε σε αυτό, να φοβήθηκε, να είπε ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος. Μπορεί να έχει άλλους σκοπούς, να μην το εξυπηρετούσε. Άρα δεν έχετε ούτε ενδείξει ούτε εικασίες για το ποιος. Όχι, αλλά έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το κορίτσι να περπατούσε από το σπίτι και να βρέθηκε σε εκείνο το σημείο όταν 200 άνθρωποι έψαχναν να το βρουν σε εκείνο το σημείο. Οι γονείς πώς το εξηγούν αυτό, πώς το εξηγεί η οικογένεια. Αυτή είναι η μόνη εκδοχή που μπορούμε να δώσουμε. Ότι κάποιος το πήρε και πήγε και το άφησε. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και το εξής, προκύπτει και από την δικογραφία. Με το που βλέπει κάποιος το κορίτσι, τρεις άνθρωποι σταματούν. Δηλαδή, στις καταθέσεις φαίνεται ότι σταματάν τρία αυτοκίνητα, το ένα μετά το άλλο. Ο τρίτος λέει είχαν σταματήσει ήδη δύο. Δηλαδή δεν ήταν ένα κορίτσι εκεί 2 ώρες και έτυχε να σταματήσουν μόνο οι άνθρωποι που πέρασαν στις 12 και 4. Για αυτό από πού προκύπτει, ότι μόλις το είχαν αφήσει. Αυτό εννοείται. Μα περνούσαν συνέχεια αυτοκίνητα. Είναι τρεις άγνωστοι, τρία τρίτα πρόσωπα που είδανε το κοριτσάκι να στέκεται στην άκρη του δρόμου. Θέλω να πω ότι και κάποιος άλλος συμπολίτης μας, νωρίτερα που πέρασε στις 11, αν ήταν εκεί το κορίτσι, θα είχε σταματήσει.